Δεν πάει άλλο, το κακό παράγινε. Είναι η κραυγή αγωνίας που βγάζουν οι οδηγοί του ΟΑΣΘ, καθώς τα περιστατικά βίας σε βάρος τους πληθαίνουν σε ανησυχητικό βαθμό, παίρνοντας μάλιστα διαστάσεις επιδημίας. Όπως λένε, γεμάτοι παράπονο και απόγνωση, βιώνουν κυριολεκτικά το μεροκάματο του τρόμου και δεν ξέρουν τι τους περιμένει εν ώρα εργασίας. Κυριολεκτικά, όπως το λέτε, ξεκινάμε κάθε μέρα για να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό και, και όλους όσους μετακινούνται με τα λεωφορεία. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας και δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Όπως και την περασμένη εβδομάδα στον συνάδελφο που ξυλοκοπήθηκε πολύ βάναυσα και έφτασε στο σημείο να έχει να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο. Οπότε το ευτύχημα ήταν ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όταν μια ομάδα νεαρών που είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο της γραμμής 1Ν, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Κτέλα Αεροδρόμιο νυχτερινό, αποφάσισε να ανάψει τσιγάρο και να φέρεται απρεπώς εντός του αστικού. Όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε τη συμπεριφορά των νεαρών, τους έκανε συστάσεις, οι οποίες όμως έπεσαν στο κενό. Στη γραμμή του αεροδρομίου, το βράδυ στις 12.30 περίπου, υπήρχε κόσμος γύρω στα 10 άτομα εντός του λεωφορείου και μερικοί νεαροί είχαν ανάψει τσιγάρο περί τα 2 με 3 άτομα και είχαν και τα πόδια πάνω στα καθίσματα και κάνανε, τέλος πάντων, αυτά που δεν επιτρέπεται να γίνονται μέσα στο λεωφορείο. Οι νεαροί συνέχισαν απτόητοι να καπνίζουν και να μην δίνουν σημασία στις εκκλήσεις του οδηγού να σταματήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε είτε να κατέβουν από το λεωφορείο είτε να επιληφθούν του θέματος οι σεκιουριτάδες. Μετά από σύσταση του οδηγού για το να σταματήσουν να σβήσουν το τσιγάρο, να κατεβάσουν τα πόδια για να συνεχίσει το λεωφορείο, ιδαλλιώς θα πρέπει να κατέβουν γιατί εντός του λεωφορείου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το γνωρίζουν όλοι και θα πρέπει να είναι και ευπρεπώς η συμπεριφορά τους εντός του λεωφορείου. Μετά την σύσταση του οδηγού, οι νεαροί του είπαν να μην ασχολείσαι εσύ οδήγα και μην ασχολείσαι με το τι κάνουμε εμείς. Ο οδηγός σταματάει στη στάση και σου λέει: παιδιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, σας παρακαλώ ή κατεβείτε ή θα πρέπει να φωνάξω το security. Από ό,τι φαίνεται, οι νεαροί νταΐδες εκνευρίστηκαν από τα όσα τους είπε ο οδηγός, με αποτέλεσμα να κινηθούν σε βάρος του και αφού του επιτέθηκαν αρχικώς φραστικά, τελικά δεν δίστασαν με κλωτσιές να σπάσουν την προστατευτική τζαμαρία που υπάρχει μεταξύ οδηγού και επιβατών. Τα λόγια μάλλον ήταν περιττά για αυτούς. Σηκώθηκαν, κινήθηκαν προς τον οδηγό και ενώ ο οδηγός ήταν στη διαδικασία του να καλέσει τους security για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα το οποίο δημιουργούσαν οι νεαροί, δεν πτωήθηκαν και αντί να σβήσουν τα τσιγάρα και να τελειώσει εκεί το θέμα, κινήθηκαν κατά του οδηγού, χτυπώντας το ενδιάμεσο το διαχωριστικό τζάμι το οποίο υπάρχει μεταξύ καμπίνας του οδηγού και των επιβατών, χτυπώντας το και βρίζοντας τον οδηγό, με αποτέλεσμα να σπάσει το τζάμι και ευτυχώς θα πω που είναι τα τζάμια αυτά ασφαλείας. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού όπως σε άλλες περιπτώσεις, όμως το νέο περιστατικό βίας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο με τους οδηγούς να νιώθουν ανασφαλείς και απροστάτευτοι στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχονται από επιτίδιους κάθε λίγο και λιγάκι.